Έχουμε γράψει ένα κομμάτι για όλους τους μπάσταρδους. Μπάσταρδοι είναι πολύ, πάρα πολύ. Για πες μας, ποιοι είναι οι μπάσταρδοι? Οι μπάτσι. Έβγε. Για πες μας εσύ, ποιοι είναι οι μπάσταρδοι? Οι κνίτες. Έβγε. Για πες μας και εσύ, ποιοι είναι οι μπάσταρδοι? Είναι λίγο μαλάκι στα παιδιά, αλλά εντάξει. Ποιοι είναι? Ποιοι είναι οι μπάτσι? Οι μπάσταρδοι. Οι μπάσταρδοι είναι, ξέρω. Το είπαμε και χάσατε. Αυτό το κομμάτι λέγεται... Και ποιοι? Φασίστες! Λοιπόν, αυτό το κομμάτι λέγεται Μπασταρδοκρατία. Ονόματα που ξέρατε, πολλά δεν υπάρχουν. Υπάρχει μια σκατοζωή και μια τυφλή υπακοή. Με την εκμετάλλευση και τον ηλίθιο φόβο. Οι μαλάκες και αρνηγοί του καμάλεν την ψυχιά. Δημοκρατία δεν είναι ελευθερία, είναι μονομία. Μπασταρδοκρατία δεν είναι δημοκρατία, δεν είναι ελευθερία, είναι μονομία. Μπασταρδοκρατία. Του λογοκρισία και βρώμοι και σφαγίδες. Συνέχεια σε ελέγχουν ακόμα κι όταν φτύνεις. Θέματα σου λένε για χάπη και ειρήνη. Και στο πάει σου βάζουν μισό κιλό τρικρίνη. Δημοκρατία δεν είναι ελευθερία, είναι μονομία. Μπασταρδοκρατία δεν είναι δημοκρατία, δεν είναι ελευθερία, είναι μονομία. Μπασταρδοκρατία. Πότε θα ανεχόμαστε σύμμαχα να μας δίνουν και θα τους αφήνουμε το μέλλον να αναζήνουν. Τι λέγια μας τυπούν, στις φυλακές μας ρίχνουν. Μα ό,τι και να κάνουν, το στόμα δεν μας κλείνουν. Πότε! Δημοκρατία δεν είναι ελευθερία, είναι μονομία. Μπασταρδοκρατία δεν είναι δημοκρατία, δεν είναι ελευθερία, είναι μονομία.
αστυνομία, μπασταρδοκρατία. Πώς μπορεί να μας μιλάνε για ελευθερία? Πώς μπορεί να μας μιλάνε για δημοκρατία? Όταν υπάρχει μέσα στους δρόμους μας κυνηγούν επειδή είμαστε διαφορετικοί. Πώς μπορεί να μιλάνε για ελευθερία με τα κόμματα έχουν τον πρώτο λόγο στη ζωή μας? Όλοι μπάσταρδοι καμιούνται. Ευχαριστούμε.